Πάμε να δούμε τώρα και τις βασικές ιδιότητες, τα πολύ γρήγορα με δετερμινιστικά αυτοματοστήβας. Βασικά, μερικά σκεπτικά κατασκευής αλγορίθμων είναι αυτά εδώ, έτσι. Ένα πρώτο σκεπτικό είναι όταν έχουμε αναλογία συμβόλων, όπως σε αυτήν εδώ τη γλώσσα, α στην 3 νη, β στην 2 νη. Και εδώ πέρα το βασικό σκεπτικό είναι το σκεπτικό της προοικονομίας, έτσι. Δηλαδή, όταν με το καλό θα έχουμε ξεμπερδέψει με τα α, δηλαδή θα έχουμε διαβάσει όλα τα απαραίτητα α, θα έχουμε προετοιμάσει τη στίβα κατάλληλα, έτσι ώστε να είναι ακριβής ο έλεγχος το οποίο θα κάνουμε για τα β. Αυτό γίνεται με έναν εύκολα σχετικά τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Επειδή εδώ πέρα είναι τριάδα τα α, αυτό το οποίο κάνουμε, που κάνω εγώ τουλάχιστον, είναι το εξής, είναι ότι για κάθε τρία α τα οποία διαβάζουμε, πηγαίνω και βάζω 2 α στη στίβα. Δηλαδή διαβάζω 3 α και βάζω 2 α στη στίβα. Διαβάζω 3 α και βάζω 2 α στη στίβα. Διαβάζω 3 α και βάζω 2 α στη στίβα. Έτσι έχει γίνει η κατάλληλη προοικονομία. Τι σημαίνει αυτό? Αμέσως μετά πρέπει να διαβαστούν 6 β. Όπερ σημαίνει ότι για κάθε β που διαβάζω αφαιρώ και ένα α από τη στίβα. Δηλαδή γίνεται ένα τέριασμα. Οπότε εδώ ένα βασικό σκεπτικό είναι το εξής, ότι ό,τι λέει αυτός ο εκθέτης είναι αυτά τα οποία θα διαβάζω σε κύκλο, δηλαδή εδώ πέρα είναι τριάδες τα α που διαβάζω, άμα ήταν τέσσερα θα ήταν τετράδες κτλ. Οπότε λοιπόν για κάθε τρία α που διαβάζω πάω και βάζω πόσα στη στίβα, βάζω 2 όσα έχει ο δεύτερος εκθέτης. Έτσι λοιπόν με ένα κύκλο μήκους 3, αυτό το οποίο πρέπει να κάνω κατά μήκος αυτού του κύκλου μήκους 3, είναι το εξής. Είναι ότι στο τέλος πρέπει να έχω βάλει οπωσδήποτε 2 α στη στίβα. Αυτό φαίνεται εδώ, έτσι. Αυτά τα 2 α μπορούσα να τα έχω βάλει και κάπου αλλού στο μήκος του κύκλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μία σύμβαση. Μόλις με το καλό το έχουμε κάνει αυτό εδώ, αμέσως μετά γίνεται ένα τέριασμα. Τι σημαίνει τέριασμα? Ότι για κάθε ένα β που διαβάζω αφαιρώ και ένα α από τη στίβα. Αυτό για το πρώτο και αυτό εδώ αμέσως μετά για τα επόμενα. Για κάθε β που διαβάζω αφαιρώ και ένα α κτλ. Αυτά λοιπόν για την αναλογία. Κύκλους μήκους τόσο όσο λέει ο πρώτος εκθέτης αρχικά και αμέσως μετά όσα λέει ο δεύτερος εκθέτης πρέπει να μπουν στη στίβα στην τελευταία ας πούμε μετάβαση. Και αμέσως μετά γίνεται ένα απλό τέριασμα. Και εδώ πέρα είναι η κίνηση αποδοχής και αυτό είναι για την ειδική περίπτωση αν τον είναι ίσο με το 0. Πάμε στην δεύτερη βασική ιδιότητα των γλωσσών χωρίς φραζόμενα που είναι η παλινδρομικότητα. Εδώ πέρα είναι κατεξοχήν τα πράγματα, δηλαδή η στίβα είναι το κατάλληλο εργαλείο για να ελέγξει την παλινδρομικότητα. Η στίβα είναι άδεια αρχικά, οπότε ό,τι διαβάζω μέχρι να φτάσω και στο σημείο διαχωρισμού που εδώ είναι το σε, το βάζω στη στίβα, δηλαδή βάζω το α, βάζω το β, βάζω το β, αυτό το διαβάζουμε αυτή τη σειρά. Αμέσως μετά το σε σηματοδοτεί το γεγονός ότι πρέπει να αρχίσουν τα ταιριάσματα και εδώ πρέπει να γίνει τέριασμα συμβόλων. Δηλαδή διαβάζω β, βγάζω β, διαβάζω β, βγάζω β, διαβάζω α, βγάζω α. Και έτσι γίνεται το τέριασμα της παλινδρομικότητας, το α με το α, το β με το β, το β με το β και το σημείο διαχωρισμού στη μέση. Οπότε λοιπόν αυτό λεκτικός είναι κάθε σύμβολο που διαβάζω, το βάζω στη στίβα αρχικά, μέχρι να διαβάσω το διαχωριστή που είναι το σε και αμέσως μετά ταυτίζουμε τα σύμβολα που διαβάζουμε, τα σύμβολα που είναι στη στίβα. Εδώ η αρχική κατάσταση Q0 κάνει την ανακύκλωση και κάνει αυτό το πρώτο κομμάτι, δηλαδή ό,τι διαβάζω το βάζω στη στίβα. Εδώ το σημείο του διαχωρισμού για να γίνει μετάβαση στην άλλη κατάσταση, όπου εδώ πέρα γίνεται πια το τέριασμα. Βλέπεις εδώ όμως το α με το α, το β με το β. Είναι πάρα πολύ σημαντική γλώσσα βέβαια και η WWR, γιατί εδώ έχουμε καθαρό μηδετερμινισμό, όπου η μετάβαση γίνεται με ε και είναι μια ιδιαίτερα σημαντική γλώσσα και στην κατανόηση σημείων θεωρίας υπολογισμού. Οπότε λοιπόν αυτή θεωρώ κρίσιμο να τη δεις από την αναλυτική παρουσίαση. Πάμε να δούμε και τώρα τις δύο παραλλαγές της ανισότητας. Εδώ πέρα έχουμε 0 στην 1 στη μη με τους άσους να είναι παραπάνω. Δηλαδή θα διαβάσουμε αρχικά τα μηδενικά, αμέσως μετά θα διαβάσουμε ξέρω εγώ και 5-6 άσους. Αλλά το θέμα τώρα είναι το εξής. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σκεπτικό, είναι ότι πάντα η ανισότητα πατάει πάνω στην ισότητα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα αυτό το οποίο κάνω είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είδαμε στην ισότητα, δηλαδή διαβάζω τα μηδενικά και τα βάζω στη στίβα αρχικά και αμέσως μετά για κάθε άσο που διαβάζω αφαιρώ και ένα μηδενικό από τη στίβα. Προσοχή τώρα, ως εδώ έχω κάνει στην ουσία τον έλεγχο της ισότητας. Αυτό σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον έναν άσο ακόμα για να είναι γνήσια ανισότητα εννοούμε. Οπότε λοιπόν τους υπόλοιπους άσους πρέπει απλά να τους διαβάσουμε. Οπότε διαβάζω τους υπόλοιπους άσους και αυτοί οι άσοι πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα. Τώρα, με βάση το συντακτικό το οποίο έχουμε για την κατασκευή του αυτομάτου μας, εδώ πέρα στην Q0 ξεκινάμε και βάζω τα μηδενικά στη στίβα. Εδώ τώρα κάνω το τέριασμα των άσων με τα μηδενικά, δηλαδή διαβάζω άσους, δίνω μηδενικό, διαβάζω άσους, δίνω μηδενικό για τα επόμενα. Και εδώ πέρα είναι η μετάβαση με την οποία διαβάζω τους επόμενους άσους. Αυτή εδώ η μετάβαση κιόλας, η οποία πρέπει να ακολουθεί, σηματοδοτεί και το γεγονός ότι έχουμε υποχρεωτικά έναν άσο επιπλέον. Ιδιαίτερο σημαντικό και αυτό.
Τώρα, μετά έχουμε και τη διαχείριση των ειδικών περιπτώσεων, εδώ και η αποδοχή προηγούμενος. Έχουμε και τη διαχείριση ειδικής περίπτωσης, που εδώ είναι πια α, ότι έχω ένα ιστιμή για μη μεγαλύτερο του μηδενός. Εντάξει. Οπότε, αν έχω μόνο άσους, ας πούμε, τότε κατευθείαν ακολουθείται αυτή η μετάβαση, πηγαίνουμε στην κίνηση αποδοχής και τελειώνει η ιστορία. Πάμε να δούμε τώρα και την ανάποδη ανισότητα. Είδαμε ότι σε αυτήν εδώ τη μορφή ενδέχεται να περισσεύουν σύμβολα στην είσοδο, τα οποία απλά πρέπει να τα διαβάζουμε και ο μηχανισμός πιάνει το τουλάχιστον ένα. Τώρα το ανάποδο θα προκληθεί στη στίβα. Δηλαδή, αν έχουμε ανισότητα που τα μηδενικά είναι παραπάνω από τους άσους, ας πούμε, έτσι και κάνουμε πάλι την ίδια διαχείριση, αλλά πάντα πάρα πολύ σημαντικό ότι η ανισότητα πατάει πάνω στην ισότητα. Οπότε λοιπόν διαβάζω τα μηδενικά και βάζω τα μηδενικά στίβα, έτσι κανονικά όπως πριν, για να κάνω τη διαχείριση 1, 2, 3, 4, 5 και αμέσως μετά για κάθε άσο που διαβάζω σβήνω και ένα μηδενικό από τη στίβα. Παρατήρησε ότι στο τέλος τη στίβα πρέπει να έχει μείνει τουλάχιστον ένα μηδενικό. Εντάξει. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνω τώρα στην υλοποίηση είναι να κάνω και έλεγχο ότι πρέπει να έχει μείνει τουλάχιστον ένα μηδενικό στίβα. Να το δούμε πάλι τον κορμό. Εδώ είναι βάζω τα μηδενικά, εδώ είναι ταιριάζω τους άσους με τα μηδενικά. Να η κίνηση κλειδί τώρα που τι κάνει, πηγαίνει και αφαιρεί ένα μηδενικό που έχει ξομείνει, έχει απομείνει στίβα. Χωρίς διάβασμα από την είσοδο, εφόσον η στίβα έχει πάνω-πάνω το 0, το σβήνω. Αμέσως μετά κάνω το ίδιο και για τα υπόλοιπα μηδενικά που έχουν απομείνει και όταν με το καλό η στίβα αδειάσει, πηγαίνω στην τελική κατάσταση. Αμέσως μετά έχουμε και εδώ μια αρχική μετάβαση. Τώρα βεβαίως εδώ έχουμε έξοχα χαρακτηριστικά μη δετερμινισμού θα έλεγα, αλλά αυτή είναι η διαχείριση που μαθαίνουμε αναφορικά με την ανισότητα. Και έτσι είδαμε και τις δύο παραλλαγές της ανισότητας, έτσι και από τη μία μεριά ή στην είσοδο μένουν ή στη στίβα. Και τα δύο διαχειρίζονται με τους τρόπους που βλέπουμε εδώ.